Το παιχνίδι έχει τελειώσει στην Αμάχη. Έχουμε κοντά μας τον τερματοφύλακα της ομάδας Ελευσίου, τον Μέλι Ντιμπάι. Λοιπόν, έχω να σε δω 3-4 χρόνια. Αγωνιζόμενο, έχω να σε δω κάνα 2 χρόνια. Αλλά θεωρώ ότι όσο περνάει ο καιρός. Καλώς εσύ. Γερνάω μάλλον. Περνάμε καλά. Αυτό έχει σημασία. Και να παίζεις έτσι όπως παίζεις και μπράβο σου. Να είσαι καλά. Ρώτησα τον Τίτο και μου λέει ότι αυτή η ομάδα έχει πολύ ψωμί. Από εκεί θα πιάσω. Δύο λόγια λοιπόν για αυτή την εξαιρετική πορεία της φετινής ελίσσου. Έχουμε να κάνουμε μια ομάδα η οποία αποτελείται από πολύ μικρούς παίχτες και είναι, δηλαδή έχουμε 5 πιτσιρικάδες εκπληκτικούς οι οποίοι είναι πρώτη χρονιά που παίζουν στην Α. Γενικά τόσο τέτοια μπάλα δεν έχουν ξαναδεί με τα μάτια τους. Και μπορώ να πω ότι είναι εξίσου εκπληκτική και θέλω να τους δώσω πολλά συγχαρητήρια, όχι μόνο σε αυτούς, σε όλους. Έχουμε ένα καλό προπονητή, μια καλή διοίκηση και γενικά είμαστε μια πολύ καλή οικογένεια. Ρώτησα και τον Τίτο, το είχατε ζήσει με την Ιστία, παίξατε στη Γάμα Εθνική. Καταφέρατε το ακατόρθωτο μετά τον Αρτεμισιακό να έρθει τότε η Ιστία και να ταράξει τα νερά. Η Ελευσίου μπορεί να το κάνει αυτό το βήμα παραπάνω σε κάποιο χρόνο με τόσο πιτσιρικαρία, με τόσες ακαδημίες. Τι είναι αυτό που τη λείπει για να το κάνει? Κοίτα, στο ποδόσφαιρο ποτέ μιλές ποτέ. Λείπουν οι σωστοί παράγοντες, οι οποίοι πρέπει να έχουν παραστάσεις σε μεγάλες κατηγορίες. Με τα παιδιά εκεί πέρα τώρα πρόεδρος, αντιπρόεδρος είναι πραγματικά είναι παιδιά του λαού. Δηλαδή δεν έχουν την τόσο τέλεια εμπειρία. Αλλά ποτέ μιλές ποτέ. Και δύο λόγια για το σημερινό παιχνίδι, δύο αυτογκόλ, ένα γκολ. Τι τράφει. Δεν θα σταθώ σε αυτό το παιχνίδι γιατί το είδες και εσύ τι έγινε. Δεν έχω ξαναδεί παράγοντες να χτυπάνε αντιπάλους. Παίχτες που έχουν παίξει επαγγελματικά να βρίζουν μανάδες, σπίτια. Αυτό το πράγμα, εντάξει, πρώτη φορά το έχω ζήσει και τι να πω. Είναι η αλήθεια κάπου στη μέση ή... Είναι η αλήθεια κάπου στη μέση. Γιατί εγώ θεωρώ ότι εγώ αυτό έλαβα, αυτό άκουσα. Προσωπικά μου βρίσκαν τη δικιά μου τη μάνα και την οικογένεια, γιατί στο ποδόσφαιρο δεν έχω βρει ποτέ μανάδες. Έχω σκυλιάσει, έχω τσακωθεί και εγώ, έχω βρει παίχτες. Αλλά τη μάνα του αντιπάλου ή του κάθε αντιπάλου την έχω σεβαστεί όπως σέβομαι όλες τις οικογένειες. Αυτά. Τα τρία δύσκολα μας. Το ένα πέρασε, και ήταν με 20 καρτάκι. Εμείς τα παλεύουμε όλα τα παιχνίδια, όπως το είδες και εσύ εδώ πέρα. Είμαστε, θεωρώ, σε καλό mood. Είμαστε, εντάξει, έχουμε 11 σερί αίτητοι και συνεχίζουμε σε αυτό το ρυθμό. Να είσαι καλά, χαίρομαι που σε βλέπω στα γήπεδα και να συνεχίζουμε να σε βλέπουμε και εσένα και τον Τίτο. Να είσαι καλά. Για κοσμήματα. Χάρηκα και εγώ που σ' άκουσα. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά.